Ραδιοφωνικό σταθμό Μεσολογγίου 92 FM Stereo. Ο δικό μα σταθμό. Εδώ είμαστε, αγαπητοί μου ακροατέ. Έχουμε επιστρέψει στο δεύτερο ημίωρο τη εκπομπή μα και συνεχίζουμε όπω σα λέγαμε λίγο νωρίτερα. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή τον κύριο Θάνο Τζίμερο, τον πρόεδρο του κόμματο Δημιουργία Ξανά. Είναι στην άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή ο κύριο Τζίμερο. Ναι. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που διαθέσατε λίγο από το χρόνο σας. Ξέρουμε ότι είναι πολύτιμος για εσάς. Για να συνομιλήσουμε για θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας. Βέβαια, πήραμε αφορμή, θα πρέπει να πούμε στους ακροατές μας, από το πρόγραμμα της επίσκεψης το οποίο έχει φτάσει στο σταθμό μας. Έρχεστε και περιοδεύετε και στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κύριε Τζίμερα. Έτσι δεν είναι, κύριε Πρόεδρε? Ναι, ναι. Σας περιμένουμε από Παρασκευή στην Πάτρα, στη συνέχεια στο Πύργο. Θα αναφερθούμε βέβαια στο τέλος της εκπομπής μας αναλυτικά στο πρόγραμμα και την Κυριακή Ναύπακτο και Αγρίνιο. Δεν εντάξατε το Μεσολόγγι στο πρόγραμμά σας, γιατί δεν τα προλαβαίνατε? Για μια επόμενη φορά. Για μια επόμενη φορά, ναι, βέβαια, ναι. Να σας περιμένουμε και εδώ. Βέβαια, είναι πολύ κοντά και η Ναύπακτος και, και το Αγρίνιο, όπου θα σας δουν αρκετοί πολίτες από την περιφέρεια. Μιλάμε, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε, σε μια περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα ρευστή. Μπορεί να μας οδηγήσει αυτή η ρευστότητα και στο πολιτικό σκηνικό που υπάρχει αυτή την περίοδο και σε προώρη προσφυγής στις κάλπες? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Δεν νομίζω ότι θα πάμε στις κάλπες, γιατί λέω χρόνια τώρα ότι το μόνο κίνητρο του ΣΥΡΙΖΑ είναι το παντελόνιασμα ενός μισθού ακόμα. Δηλαδή, πιθανόν κάποιοι να σκέφτονται στην κυβέρνηση ότι ίσως είναι καλύτερα να γίνουν οι εθνικές εκλογές πριν τις άλλες, ας πούμε, για να μην καταγραφεί ένα χαμηλό ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Αλλά αμέσως όλοι αυτοί που διορίστηκαν, όλοι οι καρανίκες τέλος πάντων αυτής της συνομοταξίας, θα πουνά σε βρε Τσίπρα τώρα, μην πας για εκλογές, γιατί εγώ πού θα πάω μετά? Μετά θα ξαναπάω στα μπαρ και στις καφετέρες να βάλω στην τσεπούλα μου μερικά μηνιάτικα ακόμα. Μη σας φαίνεται περίεργο? Αυτό είναι το μοναδικό τους αυτό κριτήριο. Αυτό ήθελα να σας πω, είναι πολύ σκληρό αυτό που λέτε, έτσι, και μας φαίνεται πολύ. Ζω στην περιφέρεια Αττικής, είναι το μοναδικό τους κριτήριο. Δεν σκέφτονται πολιτικά, δεν σκέφτονται εθνικά, σκέφτονται μικροκομματικά και προσωπικά. Δηλαδή, ο Τσίπρας για να, ας πούμε, παρατείνει, για να πάρει μια αναβολή για τον κόφτη των συντάξεων, πούλησε 2.500 χρόνια ιστορίας με τη Συμφωνία των Πρεσπών, mm-hmm. για παράδειγμα. Αυτό ήταν το deal. Κοίταξε να δεις, θα το πάμε λίγο αργότερα. Ναι. Υπογράφει τις πρέσπες. Ναι, υπογράφω, είπε. Και τέλειωσε αυτό το θέμα. Θεωρείτε δηλαδή αυτή είναι η συμφωνία που μας έφερε στη Συμφωνία των Πρεσπών? Είναι το ο κόφτης των συντάξεων και αυτό μόνο? Ήταν, ναι. Είναι αυτό το deal που κάνουν. Δηλαδή έχουν καταλάβει οι ξένοι. Αυτό το λέτε. Ξένοι, ενώ Αμερική και Ευρώπη, ναι. ότι έχουν να κάνουν με τους πιο πρόθυμους ντελιβεράδες της ελληνικής ιστορίας. Είστε πολύ σκληρός στις εκφράσεις σας. Είμαι ήπιος, είμαι χαϊδευτικός. Κύριε Πρόεδρε, αν ήμουν σκληρός θα το κόβατε. Όχι. Είμαι μέχρι κολακευτικός, μπορώ να πω. Πρόκειται για απίθανους τύπους. Δηλαδή, ποτέ άλλοτε στην ελληνική ιστορία, η οποία δεν είχε ευτυχήσει από πολιτικούς ποιότητας γενικώς, έτσι. Δεν είχε ένα επίπεδο πολιτικής να το θαυμάζουμε, αλλά ποτέ άλλοτε δεν είχε μαζευτεί τόσο συσσωρευμένη ανοησία, αμοραλισμός, κινησμός και μικροκομματική αντίληψη σε ένα κόμμα. Προσέξτε, η κυβέρνηση όμως τι λέει? Έλυσε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα πολλών ετών, καθώς μας ήρθε αυτή η Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, να λύσουμε λοιπόν και το Κυπριακό, δίνοντας την Κύπρο στον Ερντογάν, να λύσουμε και το θέμα του Αιγαίου παραχωρώντας το μισό Αιγαίο, ξέρω, ας κρατήσουμε την Εύβοια, να λύσουμε και το της Τσαμουριάς δίνοντας την Πρέβεζα στους Αλβάνους, να τα λύσουμε όλα. Mm-hmm. Να μαζευτούμε, ξέρω, στην Πελοπόννησο όπως ήταν κάποτε, άντε και στερεά Ελλάδα. Πώς είναι δυνατόν όμως όλοι οι Ευρωπαίοι να δηλώνουν, όπως ο κύριος Μακρόν τελευταία, πως είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα η Συμφωνία των Πρεσπών? Βεβαίως, γιατί για την Ευρώπη ήταν ένα πρόβλημα, και το πρόβλημα, η αλήθεια είναι ότι δεν το δημιούργησε ο Τσίπρας. Το πρόβλημα το δημιούργησε η ελληνική ανοησία διαχρονικώς. Και να σας πω τι εξηγώ. Τι εννοώ. Όταν ο Τίτο ονόμασε την Βαρντάρσκα Μπανόβινα σε Μακεδονία το 1946, εμείς κάναμε το κορόιδο.
Διότι ο Τίτο ήταν τότε το αγαπημένο παιδί της Δύσης, τα έχει σπάσει με τον Στάλιν, ήταν μισός ας πούμε δυτικός, μισός σοσιαλιστής και η γραμμή ήταν μην τον ενοχλείτε τώρα, μην λέτε τίποτα. Υπάρχουν λοιπόν έγγραφα από εκείνη την εποχή, υπάρχουν σχολικά βιβλία τα οποία αναφέρονται ευθέως στη Βόρεια Μακεδονία ή στη Μακεδονία. Όλη η αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών, όλων των ελληνικών υπουργείων προς αυτό το κρατήδιο ήταν με το να απευθύνεται στη Μακεδονία, στην Δημοκρατία της Μακεδονίας. Κανένας δεν είπε, δηλαδή τότε δεν διατύπωσε αντιρρήσεις, δεν μας πείραζε γιατί ήταν επαρχία. Το 1991 έπρεπε να πατήσουμε πόδι. Αλλά όταν πατάς πόδι και λες ότι εγώ επιμένω στο έργα όμνες, το είναι γνωστό πια, το δηλαδή γνωστό. Το ένα όνομα έναντι όλων, αλλά δεν θέλω να εμπεριέχεται στο όνομα αυτού του κράτους καμία αναφορά στη Μακεδονία, πρέπει να εξηγήσεις και με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό με ειρηνικά μέσα. Δεν γίνεται. Δηλαδή αυτές οι γενιές πόσες ήταν μέχρι το 1991 ας πούμε, δεν είχαν περάσει πολλά χρόνια, αλλά μεγάλωσαν με ένα παραμύθι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να πάει ένας πρωθυπουργός των Σκοπίων και να πει σε όλους που μεγάλωσαν με ένα παραμύθι ότι ξέρετε από εδώ και πέρα το Μακεδονία κομμένο. Θα τον ρίξουν οι εθνικιστές. Επομένως είχαμε μόνοι μας εγκλωβιστεί σε ένα αδιέξοδο και όταν αυτό το ερώτημα μας το υπέβαλαν οι ξένοι, εμείς σφυρίζαμε αδιάφορα. Κάναμε τον χαζό. Και φυσικά μας έπαιρναν για χαζούς. Θα έπρεπε λοιπόν να αποδεχθούμε αυτό που είχε προτείνει ο Νίμιτς τότε και αυτό που λέει η δημιουργία ξανά, την διπλή ονομασία. Δηλαδή εσείς Σκοπιανοί ονομαστείτε στο εσωτερικό σας όπως θέλετε. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις κάποιον στο σπίτι του να λέει ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ας πούμε, και να ντύνεται και σαν Μέγας Ναπολέων. Δηλαδή κάντε ένα κράτος Disneyland αν θέλετε, όλοι θα γελάνε μαζί σας, στο εσωτερικό, αλλά για διεθνή χρήση που σημαίνει στις διμερείς σχέσεις και στις σχέσεις με τους διεθνείς οργανισμούς, κανείς δεν θα σας αναγνωρίσει με όνομα που να περιέχει κάτι το μακεδονικό. Νέα Σερβία, Νότια Σερβία, Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία, Μυσία, Δακία, ξέρω εγώ, Δαρδανία, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Αυτό λοιπόν μας το είχε προτείνει τότε ο Νίμιτς. Υπάρχουν και τα σχετικά έγγραφα τα οποία τα ανέφερα σε μια εκπομπή μου που έχουν βγει λόγω των Wikileaks, έτσι. Είναι εμπιστευτικά και απόρριτα αυτά. Αλλά βγήκαν στον αέρα και φάνηκε πως οι κυβερνήσεις διαχρονικώς πούλησαν ουσιαστικά το μακεδονικό, μη πηγαίνοντας στη μοναδική λύση που ήταν εφικτή, για να μην γυρίσουν να πούν ότι κοιτάξτε εμείς τόσα χρόνια σφυρίζαμε διάφορα. Δηλαδή για να μην χάσουν μερικές ψήφους οι οποίες μπορεί να λέγανε ξέρω εγώ πάμε να τους πολεμήσουμε λέω για παράδειγμα, δεν κατέληξαν στη μόνη εφικτή λύση. Με αποτέλεσμα να καθιερωθεί το Μακεδονία και να φαίνεται ότι η λύση που προτείνει ο Τσίπρας τώρα είναι η καλύτερη δυνατή και ενδεχομένως να είναι η καλύτερη δυνατή αν δεχθούμε ότι η ελληνική διπλωματία δεν κάνει τίποτα διαχρονικώς. Δηλαδή δεν ασχολείται με εθνικά θέματα, ασχολείται με το να ικανοποιήσει το κόμμα ας πούμε, που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή στην εξουσία. Άρα λοιπόν βλέπετε και εσείς ότι οι ευθύνες είναι διαχρονικές και σε όλες τις πολιτικές έτσι, οι οποίες δεν καθάρισαν. Εάν είχαμε όμως μια σοβαρή κυβέρνηση, θα επεδίωκε τη διπλή ονομασία. Έργα όμνες, το οποίο να επιβληθεί στους Σκοπιανούς με ειρηνικό τρόπο δεν υπάρχει. Και να θυμίσω ότι δύο τουλάχιστον πρωθυπουργοί των Σκοπίων, ο Γκλιγκόροφ, που ήταν ο πρώτος ο ιδρυτής ας πούμε του κράτους, και ο Γεωργιεύσκη έχουν πει ευθέως και μάλιστα σε δηλώσεις τους στην τηλεόραση ότι τι χαζομάρες είναι αυτές με τη Μακεδονία, εμείς είμαστε Σλάβοι, ήρθαμε εκεί τον 7ο αιώνα, η γλώσσα μας είναι σλαβική, δεν έχουμε καμιά σχέση με την αρχαία ελληνική παράδοση. Αυτά είναι των Ελλήνων. Το έχουν πει ευθέως. Αλλά δεν τόλμησαν να το πούν στους πολίτες τους. Γιατί αν το έλεγαν θα ερχόταν οι εθνικιστές ας πούμε και θα τους ρίχναν. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν η τελευταία δήλωση αυτή από τον Έλληνα Πρωθυπουργό στη συζήτηση που είχε με τον Γάλλο Πρωθυπουργό, ακροδεξιοί λαϊκιστές χωρίς μυαλό έτσι διοργάνωσαν το συλλαλητήριο και συμμετείχαν σε αυτό. Οτιδήποτε πάει κόντρα στις ανοησίες των αριστερών είναι ακροδεξιοί εθνικιστές. Για σας δεν είναι ακροδεξιοί όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι διαμαρτύρονται. Τι θα πει ακροδεξιοί, δεν έχω καταλάβει τι εννοώ. Δηλαδή το να είσαι Έλληνας και να μην θες η χώρα σου να ξεφτιλίζεται σε καθιστά ακροδεξιό. Δηλαδή το να ξεπουλάς 2.500 χρόνια ιστορίας σε ένα κρατήδιο που προέκυψε από το πουθενά Σλάβων που μιλάνε Σλάβικα. Και ξέρετε από εδώ και μπρος θα ντρεπόμαστε εμείς. Δηλαδή εμείς δεν θα χρησιμοποιούμε
τον όρο Μακεδονία, όχι για, μόνο γιατί θα ντρεπόμαστε, θα ντρεπόμαστε γιατί θα μας ταυτίζουν με τους Σκοπιανούς, για παράδειγμα ο Αμερικάνος. Δεν ξέρει τώρα όλα αυτά που συζητάμε, όπως εμείς δεν ξέρουμε, ξέρω εγώ, τι συμβαίνει στη Νότια και στη Βόρεια Οσετία, ξέρει κανένας. Αλλά αν πάτε σε έναν Οσέτιο θα σας πει ένα σωρό ιστορίες από την παράδοση της περιοχής και από τις διαμάχες τις διαχρονικές. Ο Αμερικάνος θα βλέπει στο χάρτη, θα λέει Μακεδονία, και ο Έλληνας που διαφημίζει, ξέρω εγώ, διακοπές στη Χαλκιδική, δεν θα λέει ελάτε να κάνετε διακοπές στη Μακεδονία, γιατί θα μπερδεύονται οι άλλοι και θα νομίζουν ότι αναφέρεται στα Σκόπια. Δηλαδή εμείς οι ίδιοι θα αποφύγουμε αυτή τη χρήση. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και κάτι και τελειώνω, γιατί είναι, ξαναλέω, διαχρονικές οι ευθύνες. Υπάρχει στην Αθήνα ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, του πιο γνωστού, του πιο διάσημου, του πιο επιδραστικού στην παγκόσμια ιστορία Έλληνα. Δεν υπάρχει. Στη Θεσσαλονίκη τοποθετήθηκε το 1974 μετά από έρανο Ελλήνων. Δηλαδή το ελληνικό κράτος δεν είπε να φτιάξουμε, να βάλουμε και ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να βλέπουν, ας πούμε, οι τουρίστες. Να έχουν μια αίσθηση του τι σημαίνει η ιστορία. Θεωρείτε, γνωρίζοντας έτσι και το πρόβλημα που μπορεί να μας προέκυπτε με τους Μακεδόνες, γιατί είναι πολύ γνωστό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι, όχι η ιστορία έχει γράψει και ποιοι διεκδικούν να λέγονται Μακεδόνες. Ήταν αυτό που οδηγήσε τους πολιτικούς να μην ανοιγείρουν, αν θέλετε, και αγάλματα. Η πολιτική με όμικρον γιώτα και με ήττα εθελοτυφλούσαν και εθελοτυφλούσε. Δηλαδή, όντως υπάρχουν αρκετοί κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας οι οποίοι μιλάνε τα Μακεντόνσκι. Έτσι. Οι οποίοι αυτοχαρακτηρίζονται ως Μακεδόνες, γιατί αυτό μάθανε από τον πατέρα τους τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως η ιστορία ξεκινάει νωρίτερα, από τις αρχές του 20ου αιώνα. Αλλά τον τελευταίο καιρό, μετά τον πόλεμο, αυτό το κίνημα διωγγώθηκε, διότι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν εθνική συνείδηση μακεδονική και οι Ιουγκοσλάβοι, ώστε να τους προσκολήσουν στη Ιουγκοσλαβία, και οι Βούλγαροι επίσης. Και παλιότερα και εμείς είχαμε συμβάλει σε αυτό για να αποφύγουμε το να είναι, ας πούμε, αυτοί οι κάτοικοι αυτής της περιοχής με χαλαρή εθνική συνείδηση, ώστε εύκολα να τους προσαρτηθούν σε κάποιο άλλο κράτος. Δηλαδή και η ελληνική διπλωματία κάποια στιγμή στις αρχές του 20ου αιώνα έπαιξε αυτό το χαρτί. Αλλά μιλάμε τότε για μια εποχή που τα σύνορα ήταν ρευστά. Κατέρεε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, άρα πολλά μπορούσαν να γίνουν. Είχε ήδη γίνει και η επανάσταση στην Σοβιετική Ένωση και η Σοβιετική Ένωση ήθελε τα Βαλκάνια να τα καταστήσει προτεκτοράτο. Γι' αυτό το ΚΚΕ είχε πάντα διαχρονική θέση ότι η Μακεδονία να είναι ανεξάρτητη, η Θράκη να είναι ανεξάρτητη και όλα τα κράτη μαζί, Μακεδονία, Θράκη και Ελλάδα, θα υπαχθούν, ας πούμε, στη μαμά Σοβιετία. Δηλαδή η προδοσία ήταν διακομματική και κράτησε πολύ χρόνο. Διαχρονική. Ναι, ναι, και διαχρονική βεβαίως. Αλλά και διακομματική, και δηλαδή. Διακομματική, λέτε. Ναι. Ωστόσο, όταν κάποιος λέει ότι εγώ θέλω να μιλάω, ας πούμε, τα μακεδόνικα, δεν μπορείς να τον διώχεις για αυτό το πράγμα. Ναι. Όπως το ελληνικό κράτος διώχει και τους Πομάκους, στρέφοντάς τους στην αγκαλιά της Τουρκίας. Δηλαδή, κάναμε χοντρά λάθη. Είναι άλλο πράγμα όμως να αναγνωρίζει σε κάποιον το δικαίωμα να αισθάνεται όπως αισθάνεται και να μιλάει τη γλώσσα του πατέρα του. Και είναι άλλο πράγμα να αναγνωρίζεις ότι οι κληρονόμοι της ελληνικής ιστορίας είναι οι Μακεδόνες και αυτοί δικαιούνται να έχουν αυτό το όνομα, γιατί από εκεί υπάρχει κράτος, από εδώ υπάρχει επαρχία. Πολύ μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια, με το Σκοπιανό και με τις εξελίξεις αυτές. Κύριε Πρόεδρε, όμως, κύριε Τζίμερε, για πείτε μου, θεωρείτε πως θα έχουμε κάποιες ραγδαίες εξελίξεις στο επόμενο διάστημα, αμφισβητούμενα σύνορα του ελληνικού κράτους, για παράδειγμα, όπως λένε κάποιοι, τάσεστε υπέρ αυτής της απόψεως, ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα με την αναγνώριση αυτή και τη συμφωνία των Πρεσπών? Όταν οι άλλοι, και όταν λέω οι άλλοι, εννοώ όλοι οι άλλοι οι οποίοι εποφθαλμίουν αυτά που εποφθαλμίουν. Ερντογάν ξέρουμε, ας πούμε, ξυπνήσαν και οι Αλβανοί τώρα. Βλέπουν ότι στην κυβέρνηση της Ελλάδας υπάρχουν κάποιοι καρπαζωής πράκτορες, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται στοιχειώδη πράγματα, δηλαδή δεν έχουν αίσθηση της ιστορίας, της γεωπολιτικής θέσης, του πώς γίνονται διαπραγματεύσεις. Επόμενο είναι να προσπαθήσουν τώρα να κερδίσουν ό,τι μπορούν να κερδίσουν. Διότι η επόμενη κυβέρνηση θα είναι σοβαρότερη από αυτή, όποια και να είναι. Δεν ξέρω, παίρνετε υπόψη σας τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και το λέτε αυτό? Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι ο γάιδαρος πετάει δεν μπορούν να ψηφίσουν ακόμα μια φορά
για να βγάλουν κυβέρνηση. Κάποιοι έχουν πιστεί ότι δεν πετάει. Δηλαδή μετά από τις θεαματικές κολουτούμπες του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι η οικονομία σέρνεται με την κοιλιά ακόμα. Έτσι, για και μια χώρα η οποία δεν είναι δυνατή οικονομικά δεν μπορεί να είναι δυνατή και εθνικά. Δηλαδή θες χρήματα για να κάνεις πόλεμο, ας πούμε, ή για να φοβάται ο άλλος ότι έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πόλεμο έστω και 5 ημερών. Όταν τα καύσιμα των αρμάτων ή των αεροπλάνων τα βάζουν οι ιδιώτες, ας πούμε, για να κάνουν μια, ξέρω εγώ, εμφάνιση στην παρέλαση, και όταν έχουμε να εξυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό 10 χρόνια τουλάχιστον, τότε δεν μπορείς να κάνεις και τσαμπουκάδες. Δηλαδή αν είσαι με το χέρι στη ζητιανιά στα οικονομικά, θα είσαι και με την πλάτη στον τοίχο στα εθνικά. Και όμως, αυτό είναι κανόνας. Η κυβέρνηση είναι βέβαια, και η κυβέρνηση θεωρεί πως πέτυχε πολλά. Ήδη έχουμε αύξηση του κατώτατου μισθού, θα δοθούν επιδόματα ενοικίου, να μην έτσι αρκετά. Θα γίνουν και αυξήσεις των επιδομάτων που παίρνουν οι υπάλληλοι. Από εκεί και πέρα βλέπετε πως πραγματικά τελειώσαμε με τα μνημόνια και πάμε πολύ καλά για να εξισορροπήσουμε σαν χώρα τα προβλήματά μας και να πούμε πως έχουμε και έσοδα στα ταμεία. Εγώ δεν έχω την επαγγελματική ειδικότητα για να αποφανθώ σε αυτά που λέει η κυβέρνηση. Γιατί και η επαγγελματική ειδικότητα που χρειάζεται είναι του ψυχιάτρου και μάλιστα για βαριές... Ασχολείστε με το μάρκετινγκ, έτσι. Για βαριές κλινικές περιπτώσεις νοητικής υστέρησης. Οι μισθοί δεν ανεβαίνουν όταν βγάζεις νόμο. Ας βγάλουμε και ένα νόμο να τους πάμε στις 5.000 ευρώ να δούμε ποιος θα πληρώσει. Οι μισθοί ανεβαίνουν όταν η οικονομία αναπτύσσεται. Το να βγάλει ο Τσίπρας ένα νόμο και να πει ότι πήγα τον κατώτατο μισθό εκεί, θα έχει τα εξής αποτελέσματα. Επειδή οι εταιρείες δεν μπορούν να το πληρώσουν, γιατί αν μπορούν να πληρώσουν οι εταιρείες, θα πληρώσουν. Δηλαδή οι εταιρείες πληρώνουν πάντα να κρατήσουν καλούς εργαζόμενους. Και πολλές εταιρείες, βλέπετε, διαβάζουμε και στις ειδήσεις, δίνουν και μπόνους όταν η εταιρεία πάει καλά. Αν δεν πάει καλά λοιπόν, αυτοί που είναι πλήρους απασχόλησης θα γίνουν μερικείς. Αυτοί οι οποίοι είναι μερικείς θα γίνουν, ξέρω εγώ, μερικές μέρες τη εβδομάδα ή θα πληρώνονται με μαύρα. Δηλαδή αν μια εταιρεία δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα λεφτά, διότι η άνοδος του κατώτου μισθού συμπιέζει προς τα πάνω και όλους τους άλλους μισθούς. Ναι. Δηλαδή αυτός που έπαιρνε, ας πούμε, 650 ευρώ θα πει αφεντικό, κοίταξε να δεις, τώρα εγώ παίρνω τα ίδια με αυτόν που κάνει λιγότερη δουλειά από μένα ή είναι λιγότερο ικανός, αύξησε και το δικό μου μισθό. Έτσι γίνεται πάντα. Συνεπάγεται μεγαλύτερες ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή μεγαλύτερο λειτουργικό κόστος. Αυτό υπολογίζεται ότι για την ιδιωτική οικονομία θα είναι πάνω από 1,5 δις. Ναι. Αν λοιπόν κάποιος δεν μπορεί να τα δώσει αυτά τα χρήματα, δεν θα τα δώσει. Χώρες οι οποίες έχουν μέσω μισθό που τον ζηλεύουμε, τον βλέπουμε με κιάλια, δηλαδή 5.000 ευρώ τον μήνα, έτσι, δεν έχουν νομικές προβλέψεις ή δεν καθορίζουν με νόμο τους μισθούς. Η οικονομία πετάει. Για να πετάει η οικονομία όμως, θα πρέπει το κράτος να πάψει να την στρεβλώνει παίρνοντας αποφάσεις για πράγματα τα οποία δεν το αφορούν. Δηλαδή η οικονομία πρέπει να απελευθερωθεί. Και όταν απελευθερώνεται την οικονομία, ανεβαίνουν οι μισθοί πάντα. Αλλιώς η Σοβιετική Ένωση που όριζε τους μισθούς με νόμο θα έπρεπε να έχει κατοίκους πλούσιους, αλλά φτάσαν στο σημείο να λιμοκτονούν. Όταν λέτε απελευθερωθεί η οικονομία μας, τι ακριβώς εννοείται, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι? Να μπορείς, ας πούμε, να ιδρύσεις μια εταιρεία μέσα σε 20 λεπτά από το διαδίκτυο, όπως γίνεται σε όλα τα κράτη του κόσμου, όπως γίνεται στην Εστονία, που την αναφέρω πολύ συχνά ως παράδειγμα, γιατί η Εστονία ξεκίνησε από μια κατάσταση πολύ χειρότερη από τη δικιά μας. Το 92, όταν στην Ελλάδα είχαν ανοίξει οι ουρανοί και πέφτανε τα πακέτα Ντελόρ και τα ολοκληρωμένα μεσογειακά προγράμματα και όλα αυτά τα χρήματα που είδαμε πώς τα εκμεταλλευτήκαμε, στην Εστονία οι άνθρωποι στεκόταν στην ουρά με το δελτίο για να μην πεθάνουν της πείνας. Ανέλαβαν φιλελεύθεροι, μέσα σε 6 μήνες είχαν αναστρέψει το κλίμα και μέσα σε 2 χρόνια η Εστονία πέταγε. Mm-hmm. Δηλαδή το 92 υπήρχαν 2.000 επιχειρήσεις στην Εστονία. Το 1994 υπήρχαν 70.000 επιχειρήσεις. Μόνο έτσι γίνεται. Και γίνεται βέβαια με χαμηλή φορολογία. Διότι δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να καταλάβεις ότι όταν κάποιος ξέρει ότι όσο και παραπάνω να δουλέψει, ό,τι παραπάνω και να πετύχει, θα έρθει το κράτος και θα τα πάρει όλα, δεν έχει κίνητρο. Άρα ή θα καθίσει στα αυγά του και θα πει, α, βγάζω ένα μεροκάματο, δεν βαριέσαι, κουτσά στραβαμένο εκεί, ή θα φύγει
ανοίγοντας επιχείρηση αλλού, μεταφέροντας την έδρα αλλού, ή θα το κλείσει το μαγαζί αν δεν μπορεί να βγει. Δηλαδή υπερφορολογώντας, ποτέ δεν φέρνεις ανάπτυξη. Αυτό δεν το κατάλαβε ο Τσίπρας, αλλά δεν το κατάλαβε και η Νέα Δημοκρατία, η οποία λέει για μείωση φόρων και λέει για ψίχουλα. Δηλαδή πρέπει να έχουν την αίσθηση οι πολιτικοί, οι οποίοι δεν δούλεψαν ποτέ στην ιδιωτική οικονομία για να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο κόσμος, ότι η Ελλάδα είναι σαν ένα μαγαζί και δίπλα μας υπάρχουν άλλα μαγαζιά. Ο επενδυτής, ο οποίος είναι ο πελάτης του μαγαζιού, λέει τι μου ζητάς και τι μου δίνεις. Όταν η Βουλγαρία του δίνει, ζητάει 10% φορολογία και μάλιστα flat tax, γραμμική φορολογία, χωρίς κλίμακες, και του προσφέρει μηχανοργάνωση, του προσφέρει καλό δημόσιο, του προσφέρει τάξη, ασφάλεια, ναι, θα πάει εκεί, δεν θα έρθει εδώ. Για ποιο λόγο να έρθει εδώ και με το καλημέρα να του πούνε δώσ' μας και 100% προκαταβολή για τον επόμενο χρόνο? Χαζός είναι. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, με αυτά που λέτε, ότι είσαστε υπέρ της φιλελεύθερης πολιτικής και ιδιαίτερα στο οικονομικό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Και αν σας βάλω τώρα να μου πείτε αν εκφράζεται αυτό από τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στη χώρα μας, αν και για πολλούς έχει αποτύχει αυτό το σύστημα της φιλελεύθερης οικονομικής. Δεν έχει αποτύχει. Συγγνώμη, δεν έχει αποτύχει πουθενά. Εκεί που εφαρμόστηκε. Δηλαδή τα κράτη τα οποία μεταναστεύουν οι Έλληνες είναι φιλελεύθερα. Πηγαίνουν στην Αγγλία, πηγαίνουν στην Αμερική, στην Αυστραλία, πηγαίνουν στα Εμιράτα, ας πούμε, που έχουν φιλελεύθερη οικονομία. Μάλιστα. Μέχρι και η Κίνα έχει φιλελεύθερη οικονομία, ναι, αλλά με, ας πούμε, ένα κέλυφος κομμουνιστικό. Δεν εκφράζεται λοιπόν αυτή η πολιτική από τα υπάρχοντα κόμματα? Όχι βέβαια. Τι είναι φιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία, μην τρελαθούμε. Δηλαδή φιλελεύθερη, ξαναλέω. Η φιλελεύθερη ιδεολογία στην πραγματικότητα δεν είναι ιδεολογία, είναι το να ξέρεις πώς λειτουργεί ο κόσμος. Δηλαδή ο φιλελευθερισμός δεν έχει να σου πει έναν παράδεισο, όπως ας πούμε οι θρησκείες του κομμουνισμού ή του σοσιαλισμού, τον οποίο κανένας δεν πέτυχε ποτέ, αλλά όλοι προσπαθούμε να τον φτάσουμε. Ο φιλελευθερισμός είναι η διαχείριση της πραγματικότητας και λέει το εξής απλό. Για να εργαστεί κάποιος πρέπει να έχει προσωπικό κίνητρο. Μάλιστα. Δηλαδή να πάει καλύτερα η δικιά μου η ζωή και η ζωή της οικογένειάς μου. Αν το κράτος μου δίνει αυτή τη δυνατότητα, τότε θα παράγω πλούτο, θα μπορέσω να πληρώνω φόρους, θα μπορεί το κράτος να έχει χρήματα για δημόσιες δαπάνες, για κοινωνικό κράτος. Εάν δεν έχω εγώ κίνητρο να δουλέψω για τον εαυτό μου, κανένας δεν θα έχει λεφτά. Διότι και οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται από χρήματα της ιδιωτικής οικονομίας. Αν ναι, δεν έχει ιδιωτική οικονομία, πώς θα πληρωθούν? Και πιστεύετε τουλάχιστον ότι αυτό τουλάχιστον το κόμμα σας, η δημιουργία ξανά, το εκφράζει, έτσι, το συγκεκριμένο σύστημα, τουλάχιστον θέλει να εφαρμοστεί. Έχετε τη στήριξη των κομμάτων Δράση και τη Δημιουργία Ξανά, έτσι, και τις Η Δράση παρκαρίστηκε στη Νέα Δημοκρατία. Πήγε παρκαρή και παζάραψαν κάποιες θέσεις, ας πούμε. Είχατε την, κατά το παρελθόν, έτσι. Κοιτάξτε, είχαμε συνεργαστεί με τη Δράση. Όταν ήσασταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και κυρίως συνεργαστήκαμε όταν πρόεδρος της Δράσης ήταν ο Στέφανος Μάνος, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα, μάλλον σαν το γάλα μες στις μύγες εκείνη την εποχή. Δηλαδή ήταν ο μοναδικός που έλεγε ότι η διόγκωση του κράτους και οι αθρώες προσλήψεις αφισοκολλητών των κομματικών στρατών στο δημόσιο θα βουλιάξουν. Το δημόσιο ήταν αυτός που έλεγε για εξυγχρονισμό, για ιδιωτικοποίησης και έκανε πάρα πολλά πράγματα στην μικρή διάρκεια της υπουργίας του. Δηλαδή πράγματα που δεν ξέρουμε ότι οφείλονται, ότι ξεκίνησαν από σχεδιασμούς του Μάνου. Από τη ζεύξη Ρίο-Αντιρίο, από το αεροδρόμιο των Σπάτων, από την Αττική Οδό, μεταφορά συντελεστή δόμησης, πεζοδρόμηση της Αθήνας, ιδιωτικοποίηση του ΟΤΕ. Ένα σωρό πράγματα, θα μπορούσα να μιλάω μισή ώρα. Λοιπόν, συνεργαστήκαμε τότε επί Μάνου. Στη συνέχεια η Δράση άρχισε να κάνει διάφορα πράγματα, είναι και μικρό κόμμα άλλωστε. Και τώρα οι 10-15 που απόμειναν βρήκαν, ας πούμε, την παρηγοριά στην αγκαλιά της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζετε πάντως, έτσι, συνεχίζετε και μόνοι σας, αυτόνομη κάθοδο θα έχουμε στις εκλογές όποτε και αν γίνουν. Να σας πω, εμείς θα ευχόμασταν η Νέα Δημοκρατία να αναλάμβανε αυτή τη δύσκολη δουλειά. Διότι εμείς δουλεύουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Δουλεύουμε χρόνια, εγώ δουλεύω από 12 χρονών. Ναι. Και δεν έχουμε την διάθεση, δεν έχουμε το μικρόβιο, ας πούμε, αυτό που έχουν κάποιοι να είναι στην πολιτική, ντε και καλά. Θεωρούμε όμως ότι όταν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, οι οποίοι ξέρουν τι σημαίνει να αναλαμβάνουν ένα project, ας πούμε, έχει αρχή, μέση, τέλος, έχω κόστος,
ελέγχομαι από τη σχέση κόστους αποτελέσματος, δηλαδή τι μου δίνεις, τι σου δίνω. Ακριβώς, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, ακριβώς, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική, αφήνουν ελεύθερο πεδίο στους ανεπάγγελτους και στους ανίκανους. Και εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτό το διπλό ρόλο, όλοι στην δημιουργία ξανά είναι εθελοντές, είναι εργαζόμενοι και άνεργοι. Και του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Έτσι. Δεν έχουμε από εδώ η ιδιωτική, από εκεί του δημοσίου, διότι υπάρχουν και στο δημόσιο πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν ένα εξυγχρονισμένο δημόσιο με αξιοκρατία και να πληρώνονται ανάλογα με την απόδοσή τους. Λοιπόν, όταν αυτοί οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με την πολιτική, θα ασχοληθούν οι γόνοι, ας πούμε, των πολιτικών οικογενειών. Η Νέα Δημοκρατία πολύ θα θέλαμε να αναλάβει την ανάταξη της χώρας. Μάλιστα. Αλλά βλέπουμε ότι είναι και αυτή ένας, ας πούμε, εναλλακτικός ΣΥΡΙΖΑ, πιο καλοβαλμένος και πιο καλοντυμένος. Πιο καλοντυμένος, μάλιστα. Πρέπει να κλείσουμε όμως αυτό το σημείο. Βέβαια, σας περιμένουμε το επόμενο διάστημα, κάποια στιγμή όταν θα επισκεφτείτε και πάλι την περιφέρειά μας, στο σταθμό μας να συνομιλήσουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά και θέματα του ραδιοφώνου. Άλλωστε, έχετε τη διαφημιστική σας εταιρεία που λειτουργεί από το 1996 έως και σήμερα. Εκεί εργάζεστε. Ταυτόχρονα όμως. Εγώ ήμουν δημιουργικός διευθυντής πολυεθνικές εταιρείες. Και άλλο, βέβαια. Όχι, ήθελα να πάω αλλού, να πάω στο γεγονός ότι έχετε ασχοληθεί και με τη μουσική και πάρα πολύ και με το ραδιόφωνο. Και δεν ξέρω, συνεχίζετε ακόμη και σήμερα? Έχω σπουδάσει μουσική, έχω πτυχίο του Εθνικού Οδείου, έχω διδάξει μουσική για 13 χρόνια εδώ στο εξωτερικό. Έχω δώσει ένα ρεσιτάλ κλασικής κιθάρας, αυτό είναι το βασικό μου όργανο. Παίζω επίσης πιάνο, φυσαρμόνικα. Αλλά αυτά πια για την παρέα μου, για μένα. Για δηλαδή, δική σας. Τώρα δεν ξέρω. Ως χόμπι συνεχίζω βεβαίως. Δηλαδή, μουσική δεν την αφήνεις ποτέ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι ένας άλλος κόσμος. Αλλά η πολιτική δεν αφήνει χώρο για αυτά. Ένα μουσικό όργανο το οποίο θα μας περιέγραφε τις πολιτικές εξελίξεις από εδώ και πέρα πριν οδηγηθούμε στις κάλπες, ή ένα μουσικό κομμάτι που σας έρχεται στο μυαλό? Μου έρχονται τα ταούλια του Τσίπρα που θα χτυπούσε για να χορεύουν οι αγορές. Τα ταούλια όμως του παραδοσιακού πανηγυριού του Αϊσιμνιού θα τα έχουμε εδώ το Σαββατοκύριακο. Με σχισμένο το δέρμα, δηλαδή, να μην ακούσει τίποτα. Σας καλούμε και εσάς, μιας και θα είστε στην περιοχή μας, το Σαββατοκύριακο που έχουμε την αναβίωση του παραδοσιακού πανηγυριού με πραγματικά ταούλια και ζουρνάδες στο Μεσολόγγι. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τσίμερε. Μπορούμε να μιλάμε και μια που μιλάμε από το τηλέφωνο, δηλαδή, και χωρίς, θέλω να πω, την ευκαιρία, ας πούμε, χωρίς κάποια συγκεκριμένη περιοδία. Βέβαια. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό και χαιρόμαστε πολύ για τις απόψεις που εκφράσατε. Έτσι είμαστε ανοιχτοί και δεχόμαστε όλους. Είναι αυτά που σκέφτεται κάθε Έλληνας. Χαιρόμαστε πολύ που συνομιλήσαμε μαζί σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.